Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ρώσος Ιβάν Ούχοφ δημιουργεί προβλήματα στο αγώνισμα του ύψους, αφού αυτό είναι το στυλ του. Επιπόλαιος, αφελής αλλά και σπουδαίος αθλητής, ειδικά όταν ο πικς βρίσκεται σε μεγάλα ύψη, ο Ούχοφ κινδύνεψε ακόμα και να ακυρωθεί από τον τελικό του αγωνίσματος πριν ανέβει τελικά στο πρώτο σκαλοπάτι του Ολυμπιακού βάθρου. Ποια ήταν η αιτία? Έχασε τη φανέλα του με τον αριθμό του μέσα στο στάδιο. Την έβγαλε κάποια στιγμή και μετά ξέχασε που την είχε αφήσει. Ο πικς τον περίμενε στα 2 μέτρα και 33 εκατοστά, αλλά ο χρόνος αναμονής για την εκτέλεση του άλματός του εξαντλήθηκε και οι Άγγλοι διοργανωτές τον ειδοποίησαν ότι θα αποκλειόταν. Ο Ιβάν ο τρομερός όμως βρήκε λύση από τον συναθλητή του στο ίδιο αγώνα και τον συμπατριώτη του, τον Σίλνοφ, που είχε ήδη αποκλειστεί. Στο νικητήριο άλμα του, ο Ούχοφ εμφανίστηκε με τη φανέλα του Σίλνοφ, είχε βάλει τον αριθμό που είχε στην τσάντα του, αλλά έλειπε το όνομά του. Τίποτα όμως δεν τον σταμάτησε για να περάσει εύκολα τα 2.33. Η φανέλα του Ιβάν Ούχοφ δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά σημασία για αυτόν είχε το χρυσό μετάλλιο που κρέμασε στο στήθος του, ενώ δήλωσε ότι η δανική φανέλα του έφερε τύχη γιατί ο Σιμνόφ ήταν ο χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους στο Πεκίνο. Δημόσια συγγνώμη στο διαδικτύο ζήτησε ο Γάλλος μπασκετμπολίστας Νικολά Μπατούμ για αυτή την μπουνιά στο στομάχι του Ισπανού Χουάν Κάρλος Ναβάρο, η οποία αμάβρωσε τον προημιτελικό αγώνα Ισπανίας-Γαλλίας, όπως επίσης και το σκεμμένο χτύπημα του Τιουράφ στο Ρούντι Φερνάντεθ που είχε προηγηθεί λίγα δευτερόλεπτα. Οι τρικολόρ προηγήθηκαν για 34 λεπτά στο σκορ και πίστεψαν στη νίκη, αλλά οι Ισπανοί ήταν αυτοί που επικράτησαν και προκρίθηκαν στον ημιτελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσουν την Ρωσία. Ο εκνευρισμός των Γάλλων ήταν έκδηλος, αλλά για παίχτες που αγωνίζονται στο NBA η ενέργεια του Μπατούμ είναι καταδικαστέα χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Τρεις ώρες μετά τον αποκλεισμό των Γάλλων, ο Μπατούμ έγραψε στο Twitter: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την ηλίθια πράξη μου στο τέλος. Έδειξε μια κακή εικόνα για τη Γαλλία και για εμένα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ισπανίας». Η συμμετοχή και μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει αξία, ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη γυναίκα από τη Σαουδική Αραβία, τη Σάρα Ατάρ, που έτρεξε φορώντας την παραδοσιακή μαντήλα και χωρίς να αφήσει ακάλυπτο κανένα σημείο του σώματός της εκτός από το πρόσωπό της. Σχεδόν όλοι οι θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και χειροκρότησαν την Ατάρ που τερμάτισε τελευταία και 45 δευτερόλεπτα αργότερα από την πρώτη. Στα αποκριματικά σκηταδοδρομία των 4x100 ανδρών, η ομάδα της Νοτιού Αφρικής ακυρώθηκε επειδή ο δεύτερος αθλητής έπεσε στο ταρτάν και σκητάλι δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του Όσκαρ Πιστόριους, που τον περίμενε για την τρίτη αλλαγή.